Είμαι στο πάρκο του γηπέδου Κοκκινογείων και περιμένω τον φίλο μου τον Ιάκωβο Φεσατίδη, ο οποίος λείπει πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Έχουμε πολλά να πούμε μαζί. Νάτος ο Ιάκωβος. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Ιάκωβε. Καλημέρα Γιώργο. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είσαι Κοκκινογιώτης, αλλά λείπεις πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα είσαι στη Γερμανία, έτσι? Αρκετά χρόνια, 25 χρόνια είμαι στη Γερμανία. 25 χρόνια, μάλιστα. Σε ποια πόλη είσαι, στο Τσιφενάουζεν? Όχι, είμαι μέσα στη Στουτκάρδη. Α, μέσα στη Στουτκάρδη, στην ναι. Κυρίως πόλη, έτσι? Στην Κυρίως πόλη. Ναι. Μάλιστα. Παντρεμένος, παιδιά έχεις? Παντρεμένος με δύο παλικάρια, 30 και 31 ετών. Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι εκεί, Ιάκωβε? Εκεί ασχολούμαι με μια φίρμα που στις εκθέσεις μοντάρουμε τα υλικά και κάνουμε τα περίπτερα μέσα στις εκθέσεις. Μάλιστα. Α, ετοιμάζετε δηλαδή τα περίπτερα πριν τις εκθέσεις. Ακριβώς. Ναι. Αυτό δηλαδή, αυτό το έργο γίνεται μόνο ας πούμε στην πόλη που ζεις ή και όχι, περιφερειακά? Όχι, πανευρωπαϊκά, σε όλη την Ευρώπη. Α, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λες, στην Ελλάδα κάθε πότε έρχεσαι? Στην Ελλάδα πρόσφατα ένα-δύο χρόνια έρχομαι. Νωρίτερα δεν έρχομαι καθόλου. Και ο λόγος ποιος ήταν? Ο λόγος η εργασία. Έστειλα τα παιδιά με τη γυναίκα και καθόμουν να δουλέψω. Ναι, έτσι. Από ό,τι βλέπω έχεις ένα σπίτι εσύ βέβαια εδώ στα Κοκκινόγια. Ναι. Και πιστεύω στη σύνταξη να έρθεις για να μείνεις εδώ οριστικά. Πώς το βλέπεις? Αυτό ελπίζουμε κι εμείς. Να έρθει αυτή η ώρα να γυρίσουμε πίσω στο χωριό. Πότε είχες γεννηθεί εσύ, Ιάκωβε? Το 1956. Μάλιστα. Είσαι κάπου 60-61 χρονών. 61. Ωραία. Πριν πας στη Γερμανία, με τι, ποια ήταν η ασχολία σου? Ξεκίνησα με το στρατό. Είχα πάει στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών. Έκανα 7 χρόνια, απολύθηκα. Στη συνέχεια έμεινα λίγα χρόνια στις Σέρες δουλεύοντας σερβιτόρος και ταξί. Στη συνέχεια άλλα 3 χρόνια δούλεψα στη Δράμα ταξί. Και στη συνέχεια έκανα την καφετέρια στο χωριό μου. Και έμεινα για 5-6 χρόνια περίπου στο χωριό, μέχρι το 92. Οπότε έφυγα για Γερμανία, τέλος του 92. Μάλιστα. Πάντως πιστεύω, ας πούμε, ότι αγαπάς το χωριό σου, σίγουρα τα Κοκκινόγια. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Ναι. Από ό,τι έμαθα, κάποιος μου είπε ότι ήσουν τζαναμπέτης, λέει, όταν ήσουν μικρός, δηλαδή. Δεν ήσουν και πολύ ήσυχος. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Θα συμφωνούσα, ήμουν λίγο ατίθεσο νιάτο. Και εγώ, όπως και οι φίλοι μου, με αυτούς που έκανα παρέα δηλαδή. Αλλά ήμουν και από τα καλά παιδιά. Έτσι όλη η παρέα μας ήταν λίγο τζαναμπέτιδες. Μάλιστα. Και όπως βλέπω, να και ένα φιλαράκι μου ο Νίκος, ήταν και αυτός μέσα στη... Στην παρέα. Στην παρέα. Και αυτός λίγο τζαναμπέτι. Καλώς τον Νικολάκη. Καλώς τον κύριο Τσαουσίδη, τον Νικόλα. Λοιπόν, ο φίλος μου, η ωραία, ευχάριστη συνάντηση. Υπήρξαμε συμμαθητές. Ναι, ναι. Ήμασταν και στο ίδιο θρανείο 2 χρόνια. Θα πρέπει πρώτα θα πρέπει να σε συστήσω. Καταρχήν ο Νίκος ο Τσαουσίδης είναι βέβαια και αυτός Κοκκινογιώτης, ο οποίος είναι απόστρατος
ανώτατος αξιωματικός. Όταν λέμε ανώτατος, πάνω από ταξίαρχος, ο οποίος είναι και νομικός και υπήρξε και επιθεωρητής στρατολογίας. Νίκο, καλημέρα. Με την ευκαιρία που περνάς από εδώ, ήθελα να πεις δύο κουβέντες για τον φίλο σου τον Ιάκωβο, τον οποίο τον συνάντησες φέτος εδώ και κάνατε και παρέα από ό,τι είδα. Όποτε το συναντάω, κάνω παρέα. Υπήρξαμε φίλοι από μικρή. Υπήρξαμε συνάδελφοι για ένα διάστημα στο στρατό. Είχατε και συναντηθεί εκεί, στο στρατό? Είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές. Ναι. Δεν είχαμε άμεση υπήρξη σχέση, αλλά τέλος πάντων έτυχε να συναντηθούμε. Και όποτε βρισκόμασταν στο χωριό, τα λέγαμε. Μετά έφυγε, εξαντλητεύτηκε, τώρα έρχεται όπως κάθε καλοκαίρι και ελπίζει να έρθει εδώ στη σύνταξή του, όπως ήρθα και εγώ. Να μείνει μόνιμο στο χωριό, μάλιστα. Τώρα είμαστε απέναντι από το γήπεδο Κοκκινογείων. Πολύ σχετικό αυτό που κάνατε. Έχει καμιά σχέση δηλαδή με τον Ιάκωβο? Έχει. Πολύ σχετικό αυτό που κάνατε και είστε κοντά στο γήπεδο, διότι υπήρξε ποδοσφαιριστής του Παύλου Μελά και διτερματοφύλακας. Και ακόμη πιο πολύ από τους πολύ καλούς. Και θα σου πω ένα ιστορικό, έτσι. Ποια χρονιά, με συγχωρείς, ποια χρονιά γινόταν αυτό, Ιάκωβε? Το 71, 2, 3. Ήσουνα βασικός παίκτης? Ναι, βασικότατος. Βασικός τερματοφύλακας. Πρόσεξε να σου πω τώρα τι τερματοφύλακας ήταν ο Ιάκωβος. Επειδή ήταν Παναθηναϊκός, θαύμαζε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Βασίλη Κωνσταντίνου, και είχε το στυλ αυτού. Ήταν θεαματικός, έδειχνε αυτοθυσία στις δύσκολες φάσεις, και τώρα που εγώ καμιά φορά ανατρέχω πίσω στο YouTube και βλέπω αποκρούσεις του Βασίλη Κωνσταντίνου, νόμιζα ότι ο Φεσατίδης προσπαθούσε να μιμηθεί τον Βασίλη Κωνσταντίνου, αλλά βλέπω τώρα ότι οι αποκρούσεις του Κωνσταντίνου θυμίζουν Φεσατίδη. Μιλάμε για τέτοια κλάση. Όχι, είμαι φίλος σου, λέω αυτό που βιώνω. Μάλιστα δε, οι τότε συμπαίκτες που μου έλεγαν, γιατί έλειπα εγώ εκείνο το διάστημα πολλές φορές και δεν τον έβλεπα, ότι αν ήθελα να μην φάνε γκολ και να κερδίσουν οπωσδήποτε, πίσω από την εστία πήγαιναν τα κορίτσια του χωριού. Όταν ήταν αυτές εκεί λοιπόν, δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Ναι, δηλαδή θα κάνω τώρα μια παρατήρηση. Πάντως ήταν μια απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο τότε, ναι, που δεν ζήτησε κάποια μεταγραφή ο Ιάκωβος σε μια άλλη ομάδα. Με τις μεταγραφές ήταν πολύ δύσκολο. Έπρεπε να έχεις γνωριμία κάποιος στην Κωνσταντσάνη, αυτός στη Δράμα και εκείνος στην Αθήνα. Ναι. Αυτός δεν ήταν το δημοσίο σχέσιο. Τόσο πολύ. Τον ενδιέφερε η αγωνιστική του κατάσταση μόνο και η πορεία της ομάδος. Ήτανε πιστεύω ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα θα είχε διακριθεί και πανελλαδικά. Μάλιστα. Ιάκωβε, τελικά εσύ πότε εγκαταλείψεις το χωριό για να πας σε βόρειες χώρες? Εγκαταλείπω το χωριό το 1974. Όχι, μιλάω για τώρα που είσαι με άδεια εδώ. Α, τώρα με άδεια, αύριο φεύγω για Γερμανία πάλι. Ναι. Αύριο το μεσημέρι. Σας αφήνω μόνος. Πιστεύω ότι έχεις μια ελαφριά στεναχώρια, έτσι. Δεν θα έλεγα ελαφριά. Λίγο μεγαλύτερη, λίγο πιο βαριά, ναι, ήταν. Γιώργο, συγγνώμη, μια διακοπή. Βλέπω εκεί το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Να κάνω. Ο οποίος υπήρξε παίκτης του Ιάκωβου και παίκτης της Δόξας Δράμας. Ας μας πει αυτός λοιπόν, τι τερματοφύλακας ήταν ο Φεσατίδης. Λευτέρη, έλα σε παρακαλώ εδώ, έλα, είσαι χρήσιμος, έλα. Δεν πειράζει, είσαι παιδί της εργασίας, έτσι, με τα ρούχα της δουλειάς. Απειλές και πάρα, απειλές και πάρα. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα, τι κάνεις, σε καλά? Λοιπόν, με την ευκαιρία, μια που συναντάμε και τον φίλο μας τον Λευτέρη εδώ, να τον συστήσω και αυτόν στο κοινό. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος ήταν πρόεδρος της κοινότητας Κοκκινογείων, όταν εννοώ πρόεδρος, κοινοτάρχης, επί 11 περίπου χρόνια, έτσι δεν είναι? 12 χρόνια. Λευτέρη, νομίζω είσαι της ίδιας ηλικίας με τον στρατηγό και με τον υπαξιωματικό, το μόνιμο παλιότερα που ήταν. Για πες μας και εσύ δύο κουβέντες για τον Ιάκωβο, μια που τον συνάντησα εδώ. Εγώ τον περιέγραψα ως τερματοφύλακα, αλλά θέλω και τη δική σου γνώμη. Σαν τερματοφύλακας. Η έπαιξε στη Δόξα Δράμα. Ήταν, η γνώμη σου βαραίνει περισσότερο από τη δική. Ήταν πάρα πολύ καλός, ένα ελάττωμα έχει όμως. Κοιτούσε πολύ την κερκίδα. Ναι, αλλά δεν κοιτούσε.
Αυτά σου. Αυτό κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λες κοίτας την κερκίδα, δηλαδή του άρεσε ο ποδόγυρος, αυτό θες να πεις. Ο κόσμος, ήθελε να έχει κόσμο για να μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Μάλιστα. Και ήθελε και χειροκρότημα δηλαδή, έτσι. Πάντως είχε φοβερά ανακλαστικά. Το μόνο που του λείπει ήταν τον Μπόι. Αν είχε Μπόι, μπορούσε να παίξει μεγάλη μόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια αυτή είναι. Ποια είχε και γνωριμίσει για τον καιρό. Όχι, δεν. Ναι, σίγουρα, αλλά και τότε και την εποχή, επειδή τα ξέρατε και μετά, έζωνε το ποδόσφαιρο ψηλά. Ναι. Αποτέλεσμα, να μην έχουν τύχη οι τερματοφύλακες οι κοντοί. Έπρεπε να είσαι ψηλό. Όπω ήταν ο οικονομόπουλο, πρέπει να είναι και μετά. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου καθάριζε, ναι, ήταν κοντός. Δεν ήταν κοντός όμως. Ήταν κοντός. Σαν τερματοφύλακα ήταν κοντός. Σε σύγκριση με τους άλλους, ναι, ναι. Σύγκριση με τους άλλους. Εγώ ήμουν, καλά ήμουν σαν και πιτσιρικάδες τότε, βέβαια. Πολύ νεαρίζα, 15 χρονών, 16. Λοιπόν, κύριοι, από πλευράς μου, χάρηκα πάρα πολύ που σας συνάντησα εδώ. Είστε όλοι της ίδιας ηλικίας. Χάρηκα βέβαια πάρα πολύ. Και για τη συνέντευξη που μου δώσατε, η οποία βέβαια θα κυκλοφορεί στο Σεπτέμβριο στο YouTube και στην ιστοσελίδα kokinogia.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που κάνεις αυτή τη δουλειά με το kokinogia.gr, διότι δίνεις την ευκαιρία σε πολλούς κοκκινογιώτες που ζουν εδώ ή είναι κοκκινογιώτες της διασποράς σε όλα τα μέρη του κόσμου να παρακολουθούν και να μαθαίνουν κάποια νέα του χωριού. Να βλέπουν μερικά πράγματα από το παρελθόν. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.